Στο σκοτάδι βυθίστηκαν οι εγκαταστάσεις της Λιμνοπούλας εξαιτίας της βλάβης που προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΕΚΙ, Παντελής Κολόκας, έμειναν χωρίς ρεύμα την ώρα που δεκάδες παιδιά και αθλητές βρισκόταν στους χώρους για προπονήσεις. Οι άνθρωποι της διοίκησης, οι υπάλληλοι και φυσικά οι προπονητές βοήθησαν τα παιδιά ώστε να εκενωθεί ο χώρος. Ο κ. Κολόκας εξήγησε ότι πολλές από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις είναι παλιές και χρειάζονται εξυγχρονισμό, ενώ θύμισε ότι ο υποσταθμός είχε χτυπηθεί από κεραυνό πριν λίγους μήνες. Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΚΙ επικοινώνησε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να δοθεί λύση στο θέμα που προέκυψε. Ενώ παράλληλα ζητήθηκε να υπάρχει πρόβλεψη και για τις άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα τους ζωσιμάδες. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά στον υποσταθμό της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις της Λιμνοπούλας. Αξιολογείται ο λόγος για τον οποίο συνέβη, πιθανόν από την παλαιότητα της εγκατάστασης, αλλά κυρίως ίσως δική μου εκτίμηση είναι ότι την άνοιξη δέχτηκε και κεραυνό ο συγκεκριμένος υποσταθμός. Όλα αυτά μας οδηγούν τώρα στο να πρέπει γρήγορα να αποκαταστήσουμε την βλάβη για να μπορέσουν οι εγκαταστάσεις να ξαναλειτουργήσουν, γιατί χθες το βράδυ δεν υπήρχε πουθενά ρεύμα στην εγκατάσταση. Και τώρα υπάρχει. Ήρθε η ΔΕΗ για να κόψει την μέση τάση ώστε να μην έχουμε χειρότερα. Τώρα προσπαθούν να το αποκαταστήσουν και ελπίζω ότι σύντομα θα επανέλθει ώστε να μην χαθούν άλλες προπονήσεις από τα παιδιά. Με το ΠΕΑΚΙ έχουμε θέμα? Υπάρχει και εκεί δηλαδή πιθανότητα να έχουμε προβλήματα? Εννοείται το πανηπυρωτικό. Εμείς έχουμε στείλει έγγραφο και εδώ και πολύ καιρό και ζητάμε και εκεί, γιατί και εκεί υπάρχει παλαιότητα. Γιατί εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες χρειάζονται τη συντήρησή τους και όλα αυτά είναι πολύ δαπανηρά. Εκτιμώ ότι και, επειδή και εκεί έπεσε κεραυνός κοντά, βέβαια εκεί δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις διακοπές ρεύματος. Παρ' όλα αυτά όμως και εκεί χρειάζονται αποκαταστάσεις των συστημάτων αυτών που υπάρχουν μέσα στους υποσταθμούς, προκειμένου να μην έχουμε στο μέλλον προβλήματα. Το Υπουργείο τι απάντησε, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τι απάντησε, κύριε Κολόκα? Σήμερα ανταποκρίθηκε σε αυτό που ζητήσαμε για να μπορέσει να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση, αλλά είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα, γιατί οι εγκαταστάσεις του ρεύματος είναι παλές και στους ζωσιμάδες και στο πανηπυρωτικό και στη Λιμνοπούλα. Και έχουν φορτία, ιδιαίτερα όταν γίνεται παιχνίδι του Παζιάννινα που είναι όλα αυτά τα φώτα αναμένα, υπερθερμαίνονται. Υπάρχει ζήτημα και εκεί. Παλιάς τεχνολογίας είναι όλα. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε, ό,τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε και ό,τι μπορούμε να σώσουμε ώστε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα σαν αυτό που είχαμε χθες εδώ. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο αυτό που έχουν σταλεί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο προβλέπει να ορίσουμε ενεργειακά υπεύθυνους υπαλλήλους ώστε να μπορεί να υπάρχει ελεγχόμενη χρήση του φωτισμού. Αυτό όπερ και γένετο συνέβη. Υπάρχουν ενεργειακά υπεύθυνοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη ώστε να μην υπάρχει άσκοπη χρήση των δαπανηρά ενεργειακών δομών της εγκατάστασης. Επίσης, να πω για ακόμη μια φορά ότι από τον πρώτο χρόνο κιόλας υπήρξε πολύ μεγάλη αντικατάσταση λαμπτήρων LED. Εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις και στη Λιμνοπούλα και στο ζωσιμάδες για την καθημερινή προπόνηση των αθλητών του Στίβου και στο πανηπυρωτικό, εκεί που ήταν τα πάντα συσκοτισμένα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μας οδήγησε στο να πριν τον πόλεμο να υπάρχει πολύ σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να έρθουμε πάλι στα ίδια επίπεδα μετά τον πόλεμο. Άρα είχαμε λάβει μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε προλάβει να αντικαταστήσουμε όλους, για παράδειγμα στους μεγάλους πυλώνες, στους ζωσιμάδες, δεν έχουμε αλλάξει ακόμη, γιατί είναι ένα κόστος πάνω από 300.000 ευρώ, τα οποία είναι ο μισός προϋπολογισμός που έχουμε. Την ίδια ώρα ρωτήθηκε για το κολυμπητήριο για να απαντήσει εκ νέου ότι από πλευράς της διοίκησης έχουν κινηθεί χωρίς καθυστερήσεις, εξηγώντας ότι το πρόβλημα ανέκυψε από τον ανάδοχο που εξαιτίας της αύξησης του κόστους δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο έργο. Το κολυμπητήριο, αν θα ρωτήσετε και τα σωματεία, λειτουργεί σε μια πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, όπως έχουμε γνωστοποιήσει για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, η αδυναμία που έδειξε την ώρα που ανέλαβε το έργο ο εργολάβος, να μπορέσει να το διεκπεραιώσει, διότι διπλασιαστήκαν οι τιμές και ο ίδιος θα έμπαινε μέσα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, και αποφάσισε να εκπέσει η εγγυητική παρά να προχωρήσει το έργο. Από εκεί και πέρα, η εγκατάσταση λειτουργεί, σαφώς και το έργο δεν έχει χαθεί, αλλά έχει γίνει η διαδικασία
ξανά του διαγωνισμού από την αρχή. Είναι όλα έτοιμα. Εμείς έχουμε πληρωμένους τους όρους σύνδεσης για το έργο. Δηλαδή, διεκδικούμε να γίνει ένα φωτοβολταϊκό στην έκταση η οποία ήδη είναι νοικιασμένη, δεσμευμένη από το ΠΕΑΚΙ στην περιοχή πίσω από το ΤΕΙ Υπήρου. Εκεί λοιπόν να μπορέσουμε με 300 περίπου χιλιάδες ευρώ να λύσουμε ένα μεγάλο θέμα, όσο είναι δηλαδή το κόστος το ενεργειακό φέτος που θα ξεπεράσει 500.000 ευρώ με το κολυμβητήριο. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα λύσουμε, αλλά χρειάζεται και μια λελογισμένη αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προκειμένου όλα αυτά, γιατί το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, επειδή και κάποιοι το χρησιμοποιούν, προσπαθούν να κάνουν σπέκουλα σε αυτό, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου το χειρίζονται οι τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όταν εμείς αναλάβαμε, υπάρχει έγγραφο το οποίο είναι στη διάθεσή σας, το οποίο απένταξε το έργο, γιατί δεν υπήρχε, ο φάκελος ήταν ελιπέστατος από την προηγούμενη διοίκηση. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία να συμπληρώσουμε αυτόν τον φάκελο, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει ο φάκελος σε ετοιμότητα και ανά πάσα ώρα και στιγμή το έργο αυτό να είναι ενεργό, ώστε να μπορέσει ο νέος διαγωνισμός να ξαναβγάλει ανάδοχο και να μπορέσει να υλοποιηθεί επωφελία όλων.